Πρώτα απ' όλα θα θέλαμε ένα σχόλιο από το προπονητή της Βουλιαγμένης για την νέα αγωνιστική περίοδο και τι να περιμένουμε από την ομάδα της Βουλιαγμένης. Και λύστε μας και μια πορεία, τι ακριβώς θα γίνει. Θέλετε να συμμετάσχετε στην ΑΕ ή τελικά θέλετε να παραμείνετε ίσως στο Β' τοπικό ή δεν περνάει πια από το χέρι σας. Η επιθυμία μας είναι να αγωνιστούμε στην πρώτη κατηγορία. Η αίσθηση που ήταν σε εμάς ήταν ότι εφόσον η προκήρυξη της Ιψανά προβλέπει να συμπαρασύρει πτώση ομάδων της ΓΑΜ Εθνικής, πτώση ομάδων, με την ίδια λογική η προκήρυξη έπρεπε να προβλέπει και το ενδεχόμενο ανόδου ομάδας στη ΓΑΜ Εθνική. Με αυτή τη λογική εμείς προσπαθήσαμε να είμαστε στην τρίτη πλεονεκτική θέση. Δεν αμφισβητούμε σε καμία περίπτωση την Ιψανά, την ΕΠΟ. Είμαστε μια ομάδα εναρμονισμένη στους θεσμούς και περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση. Αυτό που σας είπα ήταν η επιθυμία και η αίσθησή μας. Και σίγουρα θα χαρούμε πάρα πολύ να αγωνιστούμε στην Α κατηγορία. Ο σχεδιασμός μας δεν επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την κατηγορία στην οποία θα αγωνιστούμε, διότι η ομάδα έχει μια συνέχεια. Έχει καθιερώσει με πολύ κόπο ένα αγωνιστικό στυλ και πάνω σε αυτό θέλουμε να βελτιωθούμε και να βάλουμε μεγαλύτερη ποιότητα χρόνο με το χρόνο. Νομίζαμε ότι θα χρειαστούμε περισσότερο χρόνο. Ευτυχώς πέρυσι κάναμε πολύ καλή δουλειά με τους συνεργάτες μου και καταφέραμε να δούμε πράγματα που τα περιμέναμε αργότερα πιο νωρίς. Καταφέραμε σε ένα πρωτάθλημα, παρά το ότι ήταν μόνο 11 ομάδων, με πολλή ποιότητα και πολύ ωραία παιχνίδια, να τερματίσουμε στην τρίτη θέση χρησιμοποιώντας πάρα πολλά νεαρά παιδιά που πρώτη φορά παίξαν σε αντρικό. Πάνω σε αυτή τη φιλοσοφία ξεκινάει η φετινή χρονιά. Στο μυαλό μου έχω την Α κατηγορία. Βλέπω άλλες 17 ομάδες πάρα πολύ ποιοτικές. Φέτος είναι μια χρονιά που μετά τον κορονοϊό έχουν κάνει υπέρβαση πάρα πολλές ομάδες και οργανωτικά και σαν ρόστερ είναι πάρα πολύ ποιοτικά. Πάρα πολύ καλοί προπονητές έχουν αναλάβει να δημιουργήσουν ανταγωνιστικά σύνολα με πολύ ποιοτικούς παίχτες. Παρακολουθώ τις ομάδες όλες. Θα προσπαθήσω η ομάδα μου να ανέβει επίπεδο και να είναι ανταγωνιστική. Πάνω στη φιλοσοφία όμως με τις ακαδημίες σε πρώτο πλάνο, με την εξέλιξη της ομάδας σε όλα τα επίπεδα και με τη φιλοσοφία μου να παίξουμε ποδόσφαιρο δημιουργικό, σύγχρονο, όλοι οι παίχτες να έχουν χαρακτηριστικά σύγχρονο ποδοσφαιριστών, να είναι ελκυστικό το θέμα και να μπορέσει ο κόσμος που ήρθε τα δύο τελευταία χρόνια και είδε την ομάδα να συνεχίσει να έρχεται και να γίνει ακόμα περισσότερος. Πολύ ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.